Στην Ουάσιγκτον έφτασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια λίγες ώρες πριν την τελετή ορκωμοσίας του. Η Ουάσιγκτον έχει μετατραπεί σε φρούριο, καθώς η αστυνομία εκτιμά ότι τουλάχιστον 900.000 άνθρωποι θα παρακολουθήσουν την τελετή, η οποία περιλαμβάνει την ορκωμοσία στα σκαλιά του Καπιτολίου και την παρέλαση στο Λευκό Οίκο. Στην τελευταία του ανάρτηση στο Twitter, ο Τραμπ έγραψε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μαζί θα κάνουμε και πάλι την Αμερική σπουδαία». Ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια δείπνου στο ξενοδοχείο του. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Mike Pence σχολίασε πως η συνεργασία Ομπάμα-Τραμπ κατά τη διαδικασία της παράδοσης χαρτοφυλακίων πρέπει να κάνει την Αμερική να νιώθει υπερήφανη. Μεγάλες αναμένεται να είναι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες κατά του νέου Προέδρου. Πολλοί από τους συγκεντρωθέντες θα εκφράσουν την αντίθεσή τους για τα μειωτικά σχόλια του Τραμπ προς τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους μουσουλμάνους, αλλά και για τα σχέδιά του να καταργήσει το Obamacare. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια, με 28.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να είναι επιποδός, αποκλείοντας μια περιοχή έκτασης 8 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο κέντρο της Ουάσιγκτον.